Τώρα για να δείξουμε και ένα ακόμη ζήτημα, κυρίες και κύριοι, να παρουσιάσουμε ένα θέμα το οποίο προσλαμβάνει δραματικές διαστάσεις. Μιλάμε για το φαινόμενο των αυτοκτονιών στην Ελλάδα της κρίσης. Όπως δείχνουν λοιπόν τα επικαιροποιημένα στοιχεία για τις περιπτώσεις αυτοκτονιών, τελεστήσεις ή και απόπειρες την περίοδο από το 2009 ως το τέλος του Αυγούστου του 2012, που διαβιβάστηκαν στη Βουλή από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Τα στοιχεία λοιπόν δείχνουν ότι οι τελεστήσεις αυτοκτονίες ή απόπειρες ανήλθαν το διάστημα της κρίσης σε 3.124 περιστατικά πανελληνίως. Ο ψυχίατρος Γιώργος Καφαλής σχολιάζει τα στοιχεία επισημένοντας πως τα νούμερα αυτά δεν ανταποκρίνονται δεν αντικατοπτρίζουν τα πραγματικά θύματα της κρίσης, τονίζοντας πως πρόκειται ουσιαστικά για ανθρώπους ψυχικά ασθενείς, ενώ το φαινόμενο της κρίσης και η επίδρασή τους στην ψυχική υγεία των πολιτών, όπως λέει ο κ. Καφαλής, θα εμφανιστεί στο άμεσο μέλλον. Δραματικές διαστάσεις έχει λάβει το φαινόμενο των αυτοκτονιών στην Ελλάδα της κρίσης, όπως δείχνουν τα επικαιροποιημένα στοιχεία για τις περιπτώσεις αυτοκτονιών, τελεστήσεις ή και απόπειρες την περίοδο από το 2009 έως το τέλος Αυγούστου του 2012, που διαβιβάστηκαν στη Βουλή από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι τελεστήσεις αυτοκτονίες ή απόπειρες ανήλθαν το διάστημα της κρίσης, δηλαδή από το 2009 έως το 2012, σε 3.124 περιστατικά πανελλαδικά. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχει συλλέξει το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, τα περιστατικά αυτοκτονιών ανήλθαν σε 677 το 2009, σε 830 το 2010, σε 927 το 2011 και σε 690 έως την 23η Αυγούστου του 2012. Συγκεκριμένα για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το 2009 παρουσιάστηκαν 33 περιστατικά, το 2010 38 περιστατικά, το 2011 35 περιστατικά και το 2012 28 περιστατικά. Δεν φαίνεται να έχουν αυξηθεί οι αυτοκτονίες. Έχουν αυξηθεί άλλες ψυχοπαθολογίες για τώρα ακόμη. Νομίζουμε ότι και οι αυτοκτονίες θα αυξηθούν και μάλιστα θα είναι από μη αρρώστους που παρακολουθούμε, μη πρώην καταθλιπτικούς. Γιατί τώρα, μέχρι τώρα, όλοι τους ήταν ήδη καταθλιπτικοί και πιθανόν η κρίση λίγο να τους τρόμαξε. Αυτό που έχει αυξηθεί είναι οι αγχώδεις καταθλίψεις ή τα αγχώδη ψυχολογικά νοσήματα, φοβίες, πανικοί, ψυχοσωματικά. Αυτά ναι και έχουν αυξηθεί, ναι και έχουν αυξηθεί τα αιτήματα για υποστήριξη, αλλά και αυτοκτονίες ακόμη ευτυχώς δεν έχουν αυξηθεί. Στο Δήμο Αλεξανδρούπολης οι αυτοκτονίες το 2009 ανήλθαν στα 7 περιστατικά, το 2010 στα 8 περιστατικά, το 2011 2 περιστατικά και το 2012 5 περιστατικά. Στο νομό Ροδόπης τώρα το 2009 έγιναν 7 αυτοκτονίες, το 2010 6, το 2011 13 και το 2012 10. Λέω πάντα ότι οι φτωχοί είναι λίγο πιο προφυλαγμένοι, γιατί αυτοί θα φτωχεύσουν ακόμη πιο πολύ, γιατί αυτούς πρώτα θα χτυπήσει και ήδη τους έχει πάρει η μπόρα, αλλά βλέπετε δεν αυτοκτονούν εύκολα οι φτωχοί. Έχουν περισσότερες αντοχές. Ένας που ήταν ψηλά και πέφτει απότομα στα χαμηλά. Αυτή η μεγάλη αλλαγή. Και το ότι η ντροπή, το στίγμα, το ότι δεν τα κατάφερε και στην κοινωνία και απέναντι στην κοινωνία και απέναντι στην οικογένειά του, της, αυτό πραγματικά δεν αντέχεται πάντα. Η απώλεια της θέσης μας, η απώλεια αυτών που είχαμε, ιδιαίτερα όταν γίνεται αρκετά γρήγορα και είναι πέρα από τις δυνάμεις μας, μας κάνει να νιώθουμε ανίκανους. Μας κάνει επίσης να έχουμε ενοχές. Είναι από τους λόγους που κάνουν τους ανθρώπους να αυτοκτονούν κατά τη διάρκεια της κρίσης. Στο Δήμο Ρεστιάδας το 2009 σημειώθηκαν 4 περιστατικά, το 2010 6 περιστατικά, το 2011 2 περιστατικά και το 2012 2 περιστατικά. Να κάνουμε σχέσεις μεταξύ μας. Είμαστε πάρα πολύ μοναχικοί. Αυτός ο τρόπος της ζωής που μας οδηγεί το οικονομικό, πολιτικό, παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, εκεί μας οδηγεί να απομονωθούμε. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κακό κατά την άποψή μου, την προσωπική, το ότι αναγκάζεται ο καθένας να ασχοληθεί με τον εαυτό του. Βλέπετε, οι συλλογικές συμβάσεις δεν υπάρχουν πια, είναι οι ατομικές. Αυτό δεν το βλέπω, δεν το λέω πολιτικά, το λέω ψυχολογικά. Δεν μπορούν όλοι να διαπραγματευτούν, δεν μπορούν όλοι να υποστηρίξουν τη θέση τους, δεν είναι σε θέση. Και όταν είσαι μέσα σε μια ομάδα, είσαι προφυλαγμένος.
κάποιοι είναι ικανοί και θα προφυλάξουν και τα δικά σου δικαιώματα που είσαι αδύναμος. Δεν μπορείς να τα διαπραγματευτείς. Δεν μπορεί η κοινωνία σήμερα τους αδύνατους να τους φέρεται έτσι.